Θεωρώ ότι το φιλότιμο είναι η υψηλότερη ελληνική αρετή, η οποία καθορίζει και ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε σε ένα γενικό κοινωνικό σύνολο. Εκφράζεται μέσα από μία σειρά λέξεων, όπως είναι ο αλτρουισμός, η γενναιοδορία, το θάρρος, η θυσία, μάλιστα θυσία μέχρι και της ζωής μας ακόμα, και σε γενικές γραμμές είναι κάτι το οποίο δεν θέλει ανταλλάγματα. Θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα τους 300 Σπαρτιάτες, οι οποίοι προφανώς, χωρίς αντάλλαγμα για τη ζωή που προσέφεραν, πολέμησαν για την πατρίδα τους, με θάρρος και με όλες αυτές τις ιδιότητες που τώρα μόλις ανέφερα. Το φιλότιμο δεν διδάσκεται. Το φιλότιμο υπάρχει μέσα μας. Και υπάρχει μέσα μας ίσως επειδή εξαρτάται από το DNA μας και το περιβάλλον μας. Θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω τα λόγια του καθηγητή γενετικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Σκούρα, του Ζαχαρία Σκούρα, ο οποίος με τρεις λέξεις περιγράφει αυτά που σας είπα. Γονότυπος, περιβάλλον, φαινότυπος. Δηλαδή, γεννιόμαστε, το DNA μας, το DNA μάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων, πάνω στο DNA μας επιδράει το περιβάλλον και αυτά τα δύο μαζί κάνουν αυτό το οποίο είμαστε, αυτό το οποίο φαινόμαστε. Τώρα, το πρόβλημα βεβαίως είναι, γιατί είναι διαφορετικό το DNA και το περιβάλλον τα οποία εξουσιάζουν το φαινότυπό μας. Η χώρα μας έχει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από τη Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα, και γενικά από πολλές προηγμένες χώρες. Εκεί δεν υπάρχει το φιλότιμο. Ίσως εκεί υπάρχουν και άλλες λέξεις, όπως η λέξη gentleman. Αυτή δεν μεταφράζεται εύκολα στα ελληνικά. Γιατί όμως υπάρχουν τέτοιες λέξεις? Πιστεύω ότι ο χαρακτήρας μας επηρεάζεται πάρα πολύ από το περιβάλλον μας, το οποίο στη χώρα μας μας εξωθεί σε εξωστρέφεια, ελευθερία, ενώ στις άλλες χώρες είναι λίγο πιο εχθρικό από ό,τι στη δική μας. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος στη Βόρεια Νορβηγία να είναι ελεύθερος και εξωστρεφής όταν αναγκάζεται να πάει από σπίτι σε σπίτι ή σε ένα εστιατόριο, γιατί δεν το βοηθάει καθόλου το περιβάλλον του? Πιστεύω ότι σε τέτοιες χώρες μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα η λέξη gentleman, το οποίο όμως τόσο από την ευγένεια του πρέπει να έχει κάποια εσωστρέφεια, λιγότερη ελευθερία. Ενώ στη δική μας είναι το φιλότιμο, το οποίο και την ευγένεια περιέχει, όμως περιέχει και μια εξωστρέφεια και μια ελευθερία.